Αυτό είναι ο διαβόητο κακοποιό Βασίλη Βαρελά, εγκέφαλο κυκλώματο νονών τη νύχτα, σύμφωνα με την αστυνομία, καταδικασμένο για ηθική αυτουργία σε διπλή δολοφονία στην Καλαμάτα. Στη δεκαετία του 80, γνωστός γνωστό και ω μπύλο Καναδό είχε κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ ω κασκαντέρ σε ταινίε του Τσακ Νόρι. Η αστυνομία κατάφερε να πετύχει κέριο χτύπημα στο κύκλωμα, συλλαμβάνοντα 8 μέλη που δρούσαν σύμφωνα με πληροφορίε υπό τι διαταγέ του 52χρονου μέσα από τι φυλακέ Κέρκυρα. Από το σκαντέρ του Χόλιγου, το Βασίλη Βαρελά βρέθηκε να συντονίζει κυκλώματα των ονών τη νυχτά. Σύμφωνα με την αστυνομία, το Νοέμβριο του 2011, ο 52 διάχρονο δεν δίστασε να διατάξει την εκτέλεση ενό αγοριού 2,5 ετών και του πατέρα του στο χωριό πλατή τη Μεσσηνία. Διερχόμενο οδηγό είχε δει μέσα σε αρδευτικό κανάλι ένα αυτοκίνητο, όπου μέσα ήταν η σωρή ενό 35χρονου από την Αλβανία και του μικρού του γιου. Ο πατέρα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι και το παιδάκι είχε μαχαιρωθεί στο λαιμό. Δεν πρέπει να ήταν Δεν να ήταν στα καλά του. φυσιολογικά ό,τι και θυμό να έχει, ό,τι και να έχει, δεν μπορεί να σκοτώσει ένα μωρό παιδί. Ο Βασίλη Βαρελά που εκτύπηνε είναι η κάθεξη Δύση Σόβια πάσχει από καρκίνο στο Λάριγκα. Γι' αυτό και οι συνομιλίε του με καταστηματάρχε τη Καλαμάτα που κατέγραψε ο κοριό Σέιπ γίνονται με κινητό τηλέφωνο και ειδικό τεχνητό βοήθημα ομιλία.